για να λειτουργήσει η Γενική μας Συνέλευση, νομίζω ότι πρέπει να εκλέξουμε ένα Προεδρείο. Για να διευθύνει τουλάχιστον τη Συνέλευση όσο θα τη διευθύνει. Θέλει κανείς. Μια θερμορής επιτροπή. Θέλει κανείς. Κανείς. Αν ξέρω τι είναι, δεν είναι θέμα πόλεμο εγώ. Ορίστε. Αν ξέρω να διευθύνει η μια Συνέλευση, έχω την εμπειρία. Άμα χρειάζεται να κάνει κάποια εμπειρία. Κοιτάξτε, τότε αν δεν θέλει κανείς, εκλέξτε εμένα. Να διευθύνει αυτή τη Συνέλευση να το προχωρήσει. Εκλεγμένος. Ωραία. Μείναμε στην προηγούμενη μας συνέλευση ότι η προηγούμενη διοίκηση παραιτήθηκε και πρέπει να εκλεγεί καινούργια. Δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος την προηγούμενη φορά από κανέναν και δώσαμε αυτό το περιθώριο 2 εβδομάδες για να γίνουν όποιες απαραίτητες δημόσιες ενδεχομένως και να καταλήξουμε σε μία διοίκηση. Είναι κανείς εδώ τώρα που έχει κάποια πρόταση? Νομίζει κανείς ότι υπάρχει λόγος ή νόημα να ορίσουμε νέα Γενική Συνέλευση ή να ξεκινήσουμε, ξέρω εγώ, τις διαδικασίες που προβλέπονται από το καταστατικό μας ελλείψη άλλης διοίκησης? Υπάρχει λόγος, ξέρει κανείς κάτι, ας πούμε, έχει κάτι στο μυαλό του που μπορούμε να πούμε να δώσουμε άλλες 5 μέρες, άλλες 2 εβδομάδες. Πρόεδρε, εγώ από ό,τι ξέρω, όταν γίνεται μια Γενική Συνέλευση και πάει σε δεύτερη, ουσιαστικά πάει και σε τρίτη, γιατί πρέπει να υπάρχει επαρχία των μελών που ήταν στην τελευταία. Αν έχει εγγραφή στο κρατικό, δεν ξέρω τι έχει εγγραφή στο κρατικό. Αν πραγματικά έχει εγγραφή ένα αριθμό μελών, κανονικά πα στην τρίτη και εκεί καθορίζονται τα πάντα. Αυτή είναι η διαδικασία, έτσι γνωρίζω εγώ. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν την γνωρίζω αυτή τη διαδικασία. Άρα να ορίσουμε καινούργια. Αν δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από κάποιου ανθρώπου ή δεν έχουν γίνει κάποιε επαφέ, εκεί πρέπει να πάει. Στηγάμε την εκεί που δεν υπάρχει. Το καταστατικό του συμβάλλου λέει αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι όλα τα καταστατικά εραστερνικών ομάδων είναι ίδια. Δεν έχουμε διαφορέ. Αν δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, σίγουρα θα πάει σε τρίτη. Και να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Εγώ έχω τις ημερομηνίες που μπορώ να προτείνω είναι ή 16 του μηνός που την Παρασκευή δηλαδή που μπορεί να είναι πολύ νωρίς. Καλή. Όχι, πρόεδρε, κανονικά πρέπει να γίνουν γρήγορα αυτά γιατί τρέχει το. Ξεκινήσει ο προγραμματισμός. Ωραία. Άρα την Παρασκευή. Πάει την Παρασκευή, 8 η ώρα. Το μαγαζάτο. Ορίστε. Μαγαζιά 8.30. Τα μαγαζιά 8.30 πριν. Άρα να τη βάλουμε 9. Συμφωνούμε όλοι. Παρασκευή λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ καινούργια συνέλευση. Πόσο έχει την Παρασκευή το μήνα? 16. Να πω κάτι. Βεβαίως. Να μήπως να γίνει μια ενημέρωση έτσι off the record, ας μην έχουμε συνέντευξη τώρα. Δεν πειράζει. Έτσι να δούμε δηλαδή πού πάει το πράγμα. Κάτω τις σκέψεις των ήδη της διοίκησης που αποχωρεί και αυτά. Δεν πρέπει, δηλαδή ξανά μαλά τα ίδια, θα δω πάλι και ήδη πάνω. Σταύρο, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, άμα το εγώ δηλαδή από τη γνώμη μου, βλέπω ότι ο Ανθρωπός δεν θα έχει διοίκηση.
Και δεν θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, εκτός κι αν κάτι πραγματικά οργανωθεί ή αυτά όλα που ακούγονται γίνονται συγκεκριμένα πράγματα και εκφραστούν. Δηλαδή, για να καταλάβω πώς θα. Εσύ λες, δεν θα κερδίσει ο αρμοδιός. Όχι, δεν θα κερδίσει. Δηλαδή, έχει σκοπό να βάλει κάποιες προϋποθέσεις για να έχει δίκιο ο αρμοδιός ή λες οριστικά εγώ αποχωρώ και δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς. Δηλαδή, έχει σημασία αυτό που λέω, έτσι. Στάτρο. Αυτά τα είπαμε στην προηγούμενη. Δεν είναι μόνο γι' αυτό. Ναι, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Είπαμε ότι η διοίκησή μας παραιτήθηκε. Και παραιτήθηκε γιατί ολοκλήρωσε πραγματικά και ένα κύκλο. Και είναι καιρός να έρθουν καινούργιοι άνθρωποι στην ομάδα με περισσότερη ορμή. Εμείς την χάσαμε. Και είπα και την προηγούμενη φορά, ξαναλέω και τώρα, στην επόμενη διοίκηση που θα προκύψει, ανάλογα με τα πλάνα της και ανάλογα με το σκεπτικό της, θα είμαστε και εμείς οι παλιότεροι και εγώ προσωπικά δίπλα, πλάι, πίσω, όπου διαλέξει ο καθένας. Πατέρα, λίγο να ρωτήσω κάτι. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει και στην Τρίτη Γενική Συνέλευση κάτι, δηλαδή τι έχετε στο μυαλό σας, θα πάει το πρωτοδικείο. Θα πάει το πρωτοδικείο. Θα πάει το πρωτοδικείο. Ό,τι προβλέπει το κάτω. Αυτό προβλέπει. Εντάξει, θα πάει το πρωτοδικείο. Και από τι ορίζει το πρωτοδικείο και ποιοι θα είναι αυτοί οι άτομοι. Επειδή θα οριστούν, θα πρέπει να ασχοληθούν με τον αμοχό. Πρέπει να ξέρει κάτι. Το πρωτοδικείο μπορεί να ορίσει και μέλη από τη τωρινή διοίκηση. Ναι, δεν είπα όχι εγώ. Αλλά πρέπει να βρει 7-8 ανθρώπου του πρωτοδικείου οι οποίοι θα έχουν διάθεση να ασχοληθούν με την ομάδα. Εντάξει, τώρα μην περιμένετε μια διοίκηση που οριστεί από το πρωτοδικείο να αναλάβει να κατεβάσει την ομάδα στο πρωτάθλημα. Δεν το πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Μετά πάμε στο Δήμο να την πάρουν την ομάδα. Αν δεν υπάρξει δείξη, να την πάρουν στο Δήμο. Δεν κατεβαίνει η ομάδα στο πρωτάθλημα. Τι κάνει ο Δήμος. Τίποτα. Απλά δεν κατεβαίνει η ομάδα. Η ομάδα δεν θα κατεβεί στο πρωτάθλημα. Θα πέσει μια κατηγορία και θα ορίζεται στην Α1. Και στην Α1 δεν είναι μετά. Όταν η ομάδα είναι φυσιολογικά υποστηρική, άμα δεν έχει να παλέψει η ομάδα να βγει μετά. Να βγει πάλι στην Γάμα Αθηνική. Ούτε αυτά που θα γίνονται, ο πρόεδρος από ό,τι κατάλαβα έχει αποχωρήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει να ψαχθεί όλος ο πρόεδρος να βρεθούν τέτοια άτομα να σε προσδιώσει. Γιατί μόνος, εγώ της το είχα πει ότι θα είναι πολύ δύσκολο, θυμάσαι. Εντάξει, θα έχει 3 χρόνια ήταν. Γιατί 3 χρόνια δεν είναι. Τα έβγαλε, θα το κάνει. Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή, να ψαχτούμε να βρούμε 5-6 οι οποίοι όχι μόνο λόγια να συμβάλλουν, αλλά να μπορούν οικονομικά. Γιατί είναι βαρύ το. Πολύ βαρύ. Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όχι, όχι. Εγώ μόνο αυτή βλέπω περίπτωση. Εγώ δεν. Γιατί αλλιώς είμαστε νύχτα. Κοιτάξτε λίγο απ' την άλλη, είναι πολύ κρίμα να καθόμαστε εδώ και να συζητάμε και να λέμε ότι η αλμοπία δεν έχει ανθρώπους που μπορούν να διοικήσουν τον αλμό. Από ό,τι βλέπω δεν έχει. Να πω κάτι γνωστό, δεν έχει. Και ο λόγος ποιος είναι, ότι τόσα χρόνια αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο έχουν περάσει. Και ματώσατε. Και ματώσατε. Και τώρα δεν ξανατολμάνε. Ούτε καν να το σκεφτούν δηλαδή. Αυτή τη γνώμη έχω εγώ. Ματώσανε, πολύ ματώσανε. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει διάθεση γιατί δεν υπάρχει θέμα. Αυτό είναι. Δεν είναι πραγματικότητα. Όλα τα άλλα που λέμε τσόκα τι είναι. Η μαγική λύση είναι σήμερα. Δηλαδή, πώς θα βρεθούν 5 επιχειρηματίες. Υπάρχουν 5 επιχειρηματίες που να σκοτώσουν το βάρος. Αυτό το πράγμα πρέπει να το. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν 5. 15 μπορεί να βρουν. Μπορεί η ομάδα να διαλέξει ένα πιο οικονομικό τρόπο να αγωνιστεί, ένα πιο οικονομικό προφίλ, ας πούμε, από το περσινό. Αυτό έχει δίκιο απόλυτο. Μπορεί δηλαδή να διαλέξει να κάνει ένα πρωτάθλημα με μικρούς νέους αθλητές που δεν έχουν τόσα έξοδα, γιατί για αυτά μιλάμε στην ουσία. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανελαστικά. Διατησίες, μεταφορές και. Είναι ανελαστικά έξοδα πάνω κάτω. Ό,τι είναι ελαστικό είναι οι αμοιβές του ποδοσφαιριστικού. Μπορεί ας πούμε μια διοίκηση να αποφασίσει να αγωνιστεί με τον παραλμοπιακό και με τους παίκτες που έχουμε. Γιατί όχι. Γιατί δηλαδή αυτός που θα θελήσει να το κάνει αυτό το πράγμα, εγώ πιστεύω ότι θα το κάνει και θα είναι ωραίο.
Φαίνεται ότι και οι υπόλοιποι σύλλογοι αλλά αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν. Δεν είναι. Οι σύλλογοι δεν κάθεται κάτω από κάθε όμιλο. Ορίστε. Έχουν κάποιοι σύλλογοι σε κάθε όμιλο και άλλα δύο έχουν κάθε πίσω. Και ακόμη. Και στους άλλους συλλόγους έχει τις ίδιες όμως προβλήματες. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει στην Αγγλία αυτό. Πρέπει να το πάρουν χαμπάρι. Αυτό συμβαίνει. Δεν σου λένε τα μικρά τέτοια. Έτσι. Δηλαδή είναι η αλήθεια και πρέπει να τη δούμε. Και να κοιμηθούμε πάνω σε αυτό. Τι θα ξεγελάμε σε αυτούς μας και να λέμε θα βρούμε. Δεν θα βρούμε. Εγώ λέω ότι δεν θα βρούμε. Πέντε επιχειρηματίες. 25 μπορεί να βρούμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. 25 εννοείται ότι μερίζεται το κόστος. Μακάρι να βρούμε. Πέντε όμως δεν πρόκειται. Άρα ας κινηθούμε στην κατεύθυνση αυτή. Το να βρούμε 25. Αν δεν βρούμε, εντάξει. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Ότι μακάρι να βρεθούν 25. Δεν έχει σημασία ποιος θα είναι δηλαδή η διοίκηση που υπήρχε μέχρι τώρα. Εντάξει, είχε μια εμπειρία. Ξέρετε τα διοίκηση στην ομάδα. Δεν είναι αφημάνει κανείς αυτό. Μπορεί να παραμείνει και η ίδια. Αλλά να αλλάξει το οικονομικό πλάνο. Αν κάποιος δεν μπορεί συνεχώς για το λογικό να μερίζεται ένα κόστος ή πέντε άτομα, αν αυτοί γίνουν 25, νομίζω ότι είναι κάτι για συζήτηση. Ωραία. Έχεις. 25 μπορούμε να βρούμε, να βρεθούμε 25. Αν